περάσανε από το NA, δηλαδή από το NA LCS, ενώ η OMG... Ακριβώς, η OMG είναι ομάδα η οποία παίζει στο LPL και πέρασε από τα 6 του LPL φυσικά. Αλλά το game έχει ήδη ξεκινήσει, περνάμε γρήγορα για το τελευταίο παιχνίδι της κανονικής διάρκειας του Group Stage, OMG, εναντίον LMQ, όποια ομάδα κερδίσει παίρνει την πρόκριση. Πού να το φαντάζονταν πραγματικά οι LMQ όταν αποφάσισαν να φύγουν από το LPL, γιατί όπως και οι ίδιοι έχουν πει σε πολλές συναντεύξεις τους, θεωρούσαν το κλίμα, το αγωνιστικό κλίμα του LPL πραγματικά ανθυγινό, διότι υπήρχαν πολλά πράγματα με... Υπήρχαν υπόνοιες για στημένα παιχνίδια, υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη πίεση, υπήρχε μεγάλη εκμετάλλευση στους παίχτες. Όλα αυτά θέλησαν να τα αφήσουν πίσω τους. Γύρισαν στο Αμερικάνικο Region και πραγματικά πέρασαν δια της δύσκολης όδους στο LCS. Παίξαν στο Challenger Series, κερδίσαν από εκεί, βγήκανε στην κανονική διάρκεια του LCS, πέρασαν στα Worlds. Πού να το φαντάζονταν λοιπόν ότι όλη τους η κόπη αυτού του ενός χρόνου είναι σε αυτό ακριβώς το παιχνίδι, στο πώς θα παίξουν τώρα ενάντια στους OMG για να καταφέρουν να περάσουν μια φάση ακόμα στα Worlds. Απ' την άλλη, OMG από το LPL και αυτή πάρα πολύ δυνατή ομάδα, πραγματικά δεν μπορώ να δώσω κάποια πρόβλεψη έγκυρη. Έχω δει τους OMG να κερδίζουν αλλά και να χάνουν εξίσου εύκολα τα games. Στο ίδιο και τους LMQ, οι οποίοι κάναν κάποιες εκπλήξεις αλλά χάσανε κάποια πιο εύκολα θεωρητικά πάντα παιχνίδια στο Group Stage. Θέλω να δω πού θα καταλήξει εν τέλει αυτό το τόσο συναισθηματικό match. Το πρώτο πάντως είχαν δώσει όλοι, εκτός από τον Grumps και εμάς, OMG, και είχαν κερδίσει LMQ. Ακριβώς έτσι είναι και νομίζω ότι για άλλη μια φορά θα επικαλεστώ τη λογική του Grumps τότε και τη λογική με την οποία και εμείς δώσαμε LMQ. Η LMQ μπορεί να είναι κινέζικη ομάδα, μπορεί να είναι τόσο aggressive, έχει υοθετήσει όμως ως ένα σημείο το αμερικάνικο playstyle. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να κρατήσουν ένα πιο control ρυθμό, μπορούν να ελέγξουν τα rotations, μπορούν να ελέγξουν το sieging, κάτι το οποίο δεν κάνουν οι OMG. Εκεί, άμα μπορούσαν να χτυπήσουν οι LMQ, όπως και στο πρώτο match, έχουν σημαντικό πλεονέκτημα για την νίκη. Με λίγα λόγια, οι LMQ μπορούν να εναλλάζουν το playstyle τους, μία σε αμερικάνικο playstyle, μία σε κινέζικο playstyle, αναλόγως τι χρειάζεται στην κάθε κατάσταση, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πάντως εδώ πέρα βλέπουμε τους OMG να έχουν κάνει invade, όπως invade αντίστοιχα έχουν κάνει και οι LMQ, οπότε τα buffs εδώ ανταλλάζονται. Τα buffs εδώ ανταλλάζονται, λογικά θα ξεκινήσει και το body system από τους δύο παίχτες. Όχι, ίσως να έχουμε και 2v2 lanes επάνω, αλλά οι LMQ από ό,τι φαίνεται κινούνται πάρα πολύ sneaky εκτός vision range των OMG και για να δούμε ακριβώς τι θα γίνει, διότι οι OMG πρέπει αναγκαστικά να κινηθούν πίσω από τον Βασίλη για να μπορέσουν να πάρουν το σωστό positioning του στο χάρτη. Ο Βασίλη αυτή τη στιγμή τους μπεϊτάρει μέσα σε ένα θάνο, τον οποίο είναι στημένο τον Death Trap. Καλημέρα στο Sun, ο οποίος έχει δεχτεί πολύ καμάς. First Blood έχει πέσει ήδη, ο Dada ίσως να ακολουθήσει. Όχι, από ό,τι φαίνεται θα είναι ασφαλής η LMQ, καταπληκτική κίνηση με το Fog of War. Πραγματικά καταπληκτική κίνηση. Ο Βασίλη τράβηξε όλη σχεδόν την ομάδα των OMG μέσα σε αυτό το θάμνο. Ένα θάμνο στον οποίο περίμεναν 3 άτομα από τους LMQ και πραγματικά κατέστρεψαν το Sun. Ένα Sun ο οποίος έπεσε χαλώντας και τα δυο του Summoner. Πράγμα πάρα πολύ σημαντικό για τα υπόλοιπα λοιπόν. Περίπου 2,5 λεπτά δεν θα έχει flash, δεν θα έχει heal. Από ό,τι φαίνεται είναι τρομερός ηθοποιός ο Βασίλη. Ακόμα και αν τελειώσει κάποια στιγμή η καριέρα του στο League of Legends, μπορεί να κάνει καριέρα στο θέατρο. Ω, να δούμε εδώ πέρα τον Λυσίν, ο οποίος θέλει να γίνει ακρίβεια, θέλει να πάρει αυτό το BAM Loveling. Άκερμαν όμως. Σε περίεργη κατάσταση, Άκερμαν τον γροθοκοπεί. Είναι level 1 όμως, δεν μπορεί να κάνει πολλά. Θα περάσει και το slow. Όμως ο Loveling φεύγει στην ασφάλεια. Όμως το BAM τον LMQ πέρασε δικαιωματικά στο No Name. Έτσι, το Name επίσης πολύ καλός jungler, έχω να προσθέσω. Λοιπόν, δύο buff για τον OneName και τα δύο blue, όμως αυτό σημαίνει ότι θα είναι λίγο πιο δύσκολο για αυτόν να βγάλει κάποια gank. Ωστόσο, με το level 3 απέναντι σε έναν αντίπαλο Loveling, ο οποίος είναι στο level 2 και πάρα πολύ χαμηλά σε mana και health, θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνει το recall. Αυτό σημαίνει ότι ο OneName ίσως εξασφαλίσει ένα μικρό πλεονέκτημα τώρα. Ακριβώς, εν τέλει όμως δεν έχουμε 2v2. Ο lanes έχει γίνει ήδη swap lane από πλευρά LMQ, το κράτησαν. Εν τέλει ο Βασίλη δεν βρέθηκε εκεί πέρα καθαρά και μόνο για να μπεϊτάρει όλη την ομάδα των OMG. Έμεινε και στο lane μαζί με τον Μόρα. Απ' την άλλη έχουμε τον Άκερμαν στο bot lane να έχει να αντιμετωπίσει τον Sun μαζί με τον Dada. Δεν ξέρω, νομίζω ότι συμφέρει και τους δύο ακριβώς το ίδιο. Απ' την κατάσταση, αν εξαιρέσει το γεγονός ότι αν βρεθεί ένα παραπάνω άτομο στον τόπο από πλευράς LMQ, οι OMG μπορούν να ξεκινήσουν να πάση στιγμή ένα δράκο. Οι OMG, ναι, μεν έχουν τα πρωτεία στο δράκο, όμως οι LMQ ξέρουν ότι οι OMG δεν προτιμούν να παίρνουν Drake Control γενικώς στα παιχνίδια τους. Όντας Κινέζοι φυσικά, και από τη στιγμή που μπορούν να γλιτώσουν το encounter σε αυτό το Lucian Janna με το δικό τους bot lane που έτσι και αλλιώς υστερεί πάρα πολύ στο early game και στο laning phase, νομίζω κακή ότι τους συμφέρει σε κάθε περίπτωση αυτό το 2v1. Πάρα πολύ σωστά. Ένα 2v2 σε OMG ανάμεσα και σε LMQ με τα δύο συγκεκριμένα bot lane θα παίρναγε σίγουρα στο OMG, καθώς αυτός ο Lucian έχει καταπληκτικό laning phase σε αντίθεση με ένα Kog'Maw ο οποίος δεν είναι ο χειρότερος, αλλά σίγουρα δεν είναι και ότι καλύτερο υπάρχει σε laning phase σε αυτό το patch. Έτσι, μιλώντας λοιπόν για Kog'Maw, έχει πάρει στην κατοχή του Βασίλη και ένα kill, το οποίο σημαίνει ότι θα είναι ακόμα πιο δυνατός. Όμως εδώ, Gogoin και Loveling έχουν μπει
στην αντίπαλη περιοχή και ίσως βγουν για ένα surprise party εκεί στο bot lane. Ένα dive 4 ατόμων εννοείς καλύτερα. Haze και για να δούμε αν όντως επιλέξουν να το κάνουν. Προς το παρόν πετάνε ένα ward, περιμένουν κάποιον, αν θα έρθει κάποια βοήθεια μάλλον για τους LMQ. Όχι, είναι απάντηση και κάπου εδώ αρχίζει το dive. Αρχίζει το dive για να δούμε λοιπόν τι θα κάνουν Ackerman και Moore. Άμα μπορούν να ανταλλάξουν κάτι, το άγκρο του tower προς το παρόν είναι στον Data και συνεχίζει να το παίρνει. Άλλο ένα hit. Ο Data πεθαίνει και δεν είναι execute, είναι execute από το tower τελικά. Και ο Moore θα πέσει με τη σειρά. Το leveling είναι πολύ χαμηλά. Αυτό γίνεται trade. Θα είναι εν τέλει 2-2, όμως το ένα από τα δύο kills αυτό, δηλαδή πάνω στον Data, είναι execute από το tower. Φυσικά το experience τουλάχιστον έχει περάσει στους παίχτες της LMQ. Έχει περάσει το experience στους παίχτες της LMQ. Πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ θετική μάλλον και ο Βασίλη αλλά και ο Μορ σε αυτή την περίπτωση. Συγγνώμη, όχι ο Βασίλη και ο Μορ. Ο Ackerman και ο Μορ. Η αλήθεια είναι ότι σε ένα dive 4-2 να πάει 2-2 το trade είναι πάρα πολύ καλό. Βλέπουμε εδώ πέρα πως ο Data μένει για να κρατήσει το range. Ξέρει ότι είναι execute από την αρχή, οπότε ίσως και να μην κάνει τόσο μεγάλη διαφορά. Γι' αυτό από την άλλη μεριά βέβαια το kiting από το Μόρ, το τελευταίο flash αυτό είναι που εξασφαλίζει το 2-2 trade. Ακόμα τονίζω και αν ο Data πέθανε μόνο από το tower, έδωσε πάρα πολύ experience στον Ackerman, το οποίο φυσικά είναι experience κατά του go-going αντίστοιχα. Και μην ξεχνάμε όλη αυτή την ώρα που οι LMQ βρισκόντουσαν σε αυτό το dive, μάλλον δεχόντουσαν αυτό το dive, ο Βασίλη ήρεμος στο top lane απέκτησε μια διαφορά 11 CS από τον αντίπαλό του. Νομίζω ότι συνέφερε τους LMQ αυτό το trade. Συνέφερε 4-2 και μπορέσαν να σκοτώσουν τόσο άτομα. Δράκος όμως γρήγορα πριν προλάβουν να αναλύσουμε το οτιδήποτε. Οι LMQ έχουν να ξεκινήσει ήδη αυτό το δράκο. Να ένα δείγμα αμερικάνικο LCS εδώ. Δεν βλέπουμε συχνά κινέζικες ομάδες να αρχίζουν early objectives. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι το ξύλο. Κακά τα ψέματα, καθαρότατα ξύλο παίζουν στην Κίνα. Όμως οι LMQ όντας Κινέζοι παίζουν και ξύλο, αλλά παίρνουν και δράκους. Drake control λοιπόν για τους LMQ από πολύ νωρίς το παιχνίδι με τους OMG να μην παίρνουν μυρωδιά από το τι συμβαίνει. Πράγμα πολύ κακό για αυτούς. Σας υπενθυμίζουμε για ακόμη μια φορά ότι όποιος νικήσει αυτό το παιχνίδι, αυτός θα βρεθεί και στα quarter finals. Στα προημιτελικά δηλαδή. Έτσι είναι, No Name και Loveling για άλλη μια φορά σε πρώτο πλάνο. Loveling πέρασε πάνω από ένα πίνκο. Το είδε, γυρνάει. Θα γυρίσει. Απλώς ήθελε να εντοπίσει το τι συμβαίνει. Τελικά δεν μπορεί να το βγάλει γιατί ο Sawways Out τον κάνει ένα πολύ effective zone με τον Zerathu. Εδώ ο Data ίσως έχει πρόβλημα από τον Μόρ, ίσως και το αντίθετο. Για να δούμε τα δύο support να μονομαχούν. Ταυτόχρονα ο Βασίλη ζωνάρει τον Σαν μακριά. Έχουμε πάλι κανονικότατα τα lanes 2v2. Λοιπόν, ο Noname ταυτόχρονα όσο γίνονται όλα αυτά μαζεύει το δικό του red. Το ξέρουν αυτό βέβαια οι OMG, αλλά δεν νομίζω να μπορούν να κάνουν και πολλά. Δεν το ξέρουν, το ξέρουν όντως, αλλά δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Αυτό το Pink Ward βρίσκεται εκεί και δίνει τόσο πληροφορίες για τη θέση του No Name. Ο Σαν πρώτος στο level 6 απέναντι στο Βασίλη και γι' αυτό το λόγο μπαίνει αρκετά επιθετικά. Ανοίγει και το Culling. Ανοίγει το Culling, περνάει όσο περισσότερο damage είναι δυνατόν πάνω σε Μόρ και Βασίλη, οι οποίοι δεν ανησυχούν ιδιαίτερα. Χτυπάνε ήρεμα και αυτοί το δικό του level 6. Φαρμάρουν και ό,τι μπορούν. Νομίζω ότι αν συνεχιστεί έτσι το game είναι υπέρ του Kog'Maw η κατάσταση. Τώρα πια ναι, ειδικά τη στιγμή που ο Lucian δεν έχει και μάνα, ένα trade μεταξύ των δύο σίγουρα θα πρέπει να πάει υπέρ του Βασίλη. Και το έχει καταλάβει αυτό ο Βασίλη, γι' αυτό παίζει τόσο aggressive. Υπάρχει και η λατέρνα από πλευρά Μόρ αν κάτι πάει στραβά. Εδώ τώρα θα φριζάρουν λίγο το wave set, tower range, προκειμένου ο Βασίλη να ανακάμψει λίγο στο CS Advantage το οποίο είχε χάσει τελευταία. Όσο λοιπόν το παιχνίδι έχει λίγο κολλήσει στο ρυθμό του, να σας υπενθυμίσουμε ότι η μετάδοση αυτή γίνεται live από τα InSpot στην Πανόρμου, κάτω φυσικά κακέ πέστο. Υπάρχει Bar of Legends, υπάρχουν πάρα πολλές κληρώσεις και giveaways, με αποκορύφωμα το giveaway για το Team Hat, το οποίο όποιος έχετε εδώ δίνει το όνομά του μπαίνει σε μια κλήρωση η οποία γίνεται στο τέλος κάθε εβδομάδας του παγκοσμίου κυπέλου. Και ας επιστρέψουμε μετά από αυτό γρήγορα στο παιχνίδι. Ένα παιχνίδι το οποίο έχει τεράστια βαθμολογική σημασία. Παίζονται καριέρες εδώ πέρα. Όντως, κακέ, ίσως και αυτό να είναι το case. Οι LMQ οι οποίοι θέλουν οπωσδήποτε να κάνουν όσο το δυνατόν περισσότερο advance γίνεται στο παγκόσμιο. Θυμίζουμε φυσικά ότι με τις φήμες που θέλουν την καινούργια νομοθεσία της Riot Games να επιβάλλει τρεις τουλάχιστον παίχτες από το Origin στο οποίο ανήκει η ομάδα να πρέπει από του χρόνου να παίζουν σε αυτή την ομάδα. Αυτό σημαίνει ότι αυτόματα οι LMQ όντας 5 παίχτες με καταγωγή από την Κίνα δεν θα μπορούν πλέον να αγωνίζονται στο αμερικάνικο LCS εκτός και αν μπορέσουν να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα αμερικάνικα διαβατήρια για την παραμονή τους στη χώρα. Εφόσον τρεις από τους πέντε παίχτες βρουν τρία διαβατήρια, θα μπορέσουν να μείνουν. Νομίζω ότι πηγαίνοντας καλά και στο παγκόσμιο, θα μπορέσουν να αυξήσουν τις πιθανότητες τους αυτές. Όντως, αν πας καλά σε ένα παγκόσμιο και ζητήσεις κάποιο διαβατήριο, μάλλον, θα σου το δώσουν πιο εύκολα. Μπορεί και όχι, βέβαια, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος για αυτό. Απ' την άλλη, Go Going και
Λόβλινγκ, αν δεν κάνω λάθος, περιμένουν υπομονετικά τον Άκερμαν την ώρα που ο Βασίλη δέχεται πολύ τα μάτσα με αυτό το κούλινγκ. Όμως ο Άκερμαν έχει πιαστεί. Θα κάνει το wild crow, θα τους πετάξει στον αέρα, αλλά δεν νομίζω να είναι αρκετό. Ένα τελευταίο χτύπημα από τον Λόβλινγκ και θα το σκοτώσει. 3-2. Κούλτι λοιπόν, wild growth από τον Άκερμαν και summoner flash από αυτόν και δεν είναι αρκετά για να τον κρατήσουν στη ζωή για άλλη μια φορά. Ο Άκερμαν εκτιμάει λάθος την κατάσταση, το έχει κάνει πάρα πολλές φορές αυτό, όχι μόνο στο παγκόσμιο αλλά και στη διάρκεια του LCS, να εκτιμάει πολύ λάθος τις καταστάσεις. Οχ, εδώ ο Ντάτα στην προσπάθειά του να πιάσει τον κογμά, πιάνεται ο ίδιος, είναι πολύ χαμηλά και ο Βασίλη δεν μπορεί να τον βοηθήσει, μάλλον γυρνάει πάνω του να τον σκοτώσει. Σταν από τον Zhao Guizhao και θα πέσει από αυτόν, kill πάνω στο Zhao Guizhao, 3-3 και το παιχνίδι πραγματικά έχει πάρει φωτιά. Το σερβίρισμα στον Zhao Guizhao μπορεί να μην ήταν σίγουρο και ο αστακός που λέγεται Ντάντα σηκώθηκε από το πιάτο του και έτρεξε εν τέλει. Αλλά τελικά ο παίχτης των LMQ, ο midlaner των LMQ, κατάφερε να πάρει αυτό το kill. 3-3 λοιπόν, ένα kill και στον Zhao Guizhao για να δούμε τι μπορεί να κάνει με αυτό καθώς ήδη στασιασμένη πίσω. Δεν μ' αρέσει πάντως το pick Zerat, νομίζω το έχω ξαναπεί στο παρελθόν. Δεν μ' αρέσει καθόλου, δεν το θεωρώ ιδιαίτερα δυνατό. Πάντως καλύτερα σίγουρα ξέρουν οι επαγγελματικές ομάδες από ό,τι εμείς υποθέτω. Δυνατό είναι, ωστόσο είναι δυνατό με ένα συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού. Ακριβώς. Στο οποίο περιορίζονται οι LMQ από την αρχή. Όντως ισχύει αυτό που λες. Ace, να δούμε τι γίνεται σε αυτό το top lane. Η διαφορά στα κρυπάκια δεν είναι τεράστια, υπάρχει όμως, αλλά μην ξεχνάμε ότι βρίσκεται στο 0-2-2. Στο 0-2-0. Τι εκπλήξεις για άλλη μια φορά. Ο Lovelink βγαίνει πίσω του με την ulti. Είναι isolated το Ackerman. Αυτό σημαίνει ότι έχει πάρα πολύ damage ο Lovelink. Έχει έρθει και το rotation από τον Cool. Το kill για άλλη μια φορά πάνω στον Άκερμαν, ο οποίος φαίνεται να είναι για άλλη μια φορά ο αδύναμος κρίκος των LMQ. Ένα κουλ ο οποίος ξαφνικά στα δύο τελευταία μάτς, νομίζω τον OMG έχει ξαναβρει τον καλό παλιό του εαυτό. Έχει ανεβάσει κατακόρυφα την αποδοσή του. Πιάνεται όμως, το ματιάσαμε εδώ πέρα και δέχεται ένα ολόκληρο rotation από τον Zhao Guizhao. Αυτή η ασπίδα δεν απορρόφησε το δυνατότερο, περισσότερο δυνατό damage. Έτσι είναι, Zhao Guizhao λοιπόν παίρνει ένα μικρό advantage σε αυτό το μεσολέιν. Ο Cool φυσικά τώρα θα δεχτεί ένα donation από τον Blue Buff. Ο Zhao Guizhao όχι τόσο ο mana hungry όσο η Oriana, ειδικά μέσω της passive του που σε κάθε autotact επιστρέφει πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό από τα mana του. Πάρα πολύ σωστά. Cool άνετα πάντως θα φαρμάρει το υπόλοιπο wave. Βασίλη με σαν για άλλη μια φορά στα trades. Όσο πιο πολύ περνάει η ώρα, τόσο πιο πολύ θα βλέπουμε να υποχωρεί ο σαν και να προχωρεί ο Βασίλη. Το ξανάπαμε αυτό ότι ο Κογκμάο σκυλάρει αρκετά καλύτερα από τον Lucian. Βέβαια το best που μπορεί να προσφέρει ο Lucian είναι σε κάθε περίπτωση παραπάνω από αυτό του Κογκμάο. Οπότε σε μια κατάσταση καθαρό, ένα V1 χωρίς back and forth, νομίζω ότι νικητής για πάρα πολύ ώρα θα βγαίνει ο Σαν. Μέχρι να φτάσουμε στο mid προσβαθή late game, εκεί που ο Κογκμάο αναμφισβήτητα θα τον κάνει 3-shot. Μπορεί να λέω και πολύ. Για άλλη μια φορά όμως, ο Lovelink θα ξαναπιάσει τον Άκερμαν. Όχι, είναι απάντηση. Ο Άκερμαν έμαθε με τις δύο φορές, την τρίτη ήξερε. Αλλά πραγματικά δύο φορές δεν ξέρω αν συγχωρούνται ιδιαίτερα σε τέτοια παιχνίδια, σε παιχνίδια που μιλάμε για καθαρή πρόκριση ή αποκλεισμό με μία και μόνο ήττα. Και δες κακέ πόσο καλή ήταν η εκτίμηση του Lovelink, ο οποίος αναγκάζει στην αρχή στο πρώτο kill τον Άκερμαν να κάνει ένα τραγικό λάθος, το οποίο για μένα είναι τραγικό λάθος για επαγγελματία παίχτη, το να κάψεις το flash σου σε περίπτωση που είσαι ήδη νεκρός. Πραγματικά. Και λοιπόν το flash του, ξέρει ο Lovelink ότι έχει πάρει τα μέγιστα από αυτό το gank, όχι μόνο ένα kill αλλά και το summoner flash. Γι' αυτό και ξαναπήγε. Επαναλαμβάνει τον gank, παίρνει δεύτερο συνεχόμενο kill. Ακριβώς έτσι όπως τα λες είναι τα πράγματα, αλλά οι OMG κατευθύνονται προς το δράκο αυτή τη στιγμή. Έχω την εντύπωση, βέβαια υπάρχει το summoner teleport το οποίο χρησιμοποιείται τώρα από τον Άκερμαν. Να δούμε αν θα επιλέξουν να αρχίσουν τον δράκο τώρα οι OMG, αν θα περιμένουν κάτι. Στην αρχή, καταρχήν μάλλον περιμένουν τον Βασίλ, τον Σαν, ο οποίος δεν έχει φτάσει τώρα, περνάει. Άνοιξε η ούλιο σώδο του Zhao Guizhao. Νομίζω όχι. Είδα ένα particle να περνάει πολύ ανεπαίσθητα, αλλά ίσως να ήταν και η ιδέα μου. Μπορεί να ήταν το... Να άνοιξε το range. Ναι. Απλά. Μπορεί. Να δούμε τον Σαν. Χαλάει Kaling πριν από ένα δράκο. Δεν ξέρω κατά πόσο το είναι κάνει καλό για πίεση αυτό. Στον πύργο. Προσπαθεί να πιέσει ταυτόχρονα το tower μαζί με τον δράκο για να μην ξέρουν πού να αντιδράσουν οι LMQ. Και από ό,τι φαίνεται οι LMQ είναι αρκετά αποσυντονισμένοι. Δεν ξέρω αν θα προλάβουν αυτό το Drake. Ο No Name δεν έχει καμία ελπίδα να το διεκδικήσει. Πρώτος ο Gogoing εκεί πέρα στη μάχη, ο οποίος έχει μπει μέσα. Το Ball Delivery System πιάνει μόνο τον Zhao Guizhao και δεν αποδίδει καθόλου αυτό. Ο Zhao Guizhao μπαίνει στο επιθυμητό του range. Έχει ακόμα την ulti του από ό,τι φαίνεται για να προσπαθήσει να σνάιπάρει. Ο Lovelink έχει όμως ήδη φύγει από το επικίνδυνο range. Έχει φύγει όντως από το επικίνδυνο range. Ο δράκος πέρασε στα χέρια των LMQ. Ο Lovelink δεν έχασε το σμάτι σε καμία περίπτωση. Να δούμε τον OMG, συγγνώμη. Τώρα συνεχίζουν και ο Σαν από ό,τι φαίνεται θα ανταλλάξει αυτόν τον πύργο. Δεν είναι worth βέβαια για την ανταλλαγή του πύργου στο mid. Δεδομένου όμως ότι έπεσε και ένας δράκος προλίγου, σίγουρα συνέφερε τους OMG το όλο trade. Σίγουρα τους συνέφερε πραγματικά. Καθώς πήραν τον δράκο, δεν έχασαν κάποιο άτομο και ταυτόχρονα πήραν και τον πύργο. Όχι, χάσανε. Ένα πύργο. Χάσανε απλά ένα πύργο και πήραν δράκο και πύργο. Οπότε είναι για 1000 gold μπροστά, ακριβώς όπως υπαγορεύει το balance
σαν να δούμε θα καταφέρει, καταφέρνει να κλέψει. Δεν το περίμενα σε καμία περίπτωση, ακόμα και το κοινό να φωνάζει. Δεν βλέπουμε συχνά ένα εντικάρι να παίρνει ένα μπλε ανάμεσα από τρία. Άτομα τώρα οι OMG θέλουν να απαντήσουν γρήγορα στην απώλεια του δικού του Μητάωρ. Ένα Μητάωρ το οποίο για το Vision Control τη ζούγκλα και γενικά για όλο το Vision του Map είναι πάρα πολύ σημαντικό και φαίνεται αυτό. Δες πόσο το θέλουν αυτό το Tower οι OMG και θα τα καταφέρουν εν τέλει. Από ό,τι φαίνεται θα τα καταφέρουν, οπότε και το jungle της LMQ έχει ανοίξει διάπλατα για τους OMG, οι οποίοι σίγουρα θα θέλουν να κάνουν μερικές επιθετικές κινήσεις. Ο Ackerman είναι μόνος του εκεί πάνω, υπάρχει το teleport από τον Go-Going όμως. Υπάρχει το teleport από τον Go-Going και έχει ήδη αρχίσει να ανεβαίνει για άλλη μια φορά ο Lovling, ο οποίος για άλλο ένα παιχνίδι, όπως είπαμε και στην αρχή, είναι καταπληκτικός jungler και έχει πιάσει εξαιρετική απόδοση και σε αυτό το παιχνίδι. Παίζει έναν assassin, βρίσκεται στο 4-1, δεν νομίζω να ζητάνε κάτι παραπάνω οι OMG από αυτόν. Και μ' αρέσει πάρα πολύ το επιθετικό του build, μ' αρέσει το γεγονός ότι αυτός ο Kha'Zix πηγαίνει full assassin. Αυτός ο Kha'Zix νομίζω ότι μπορεί να κάνει ένα βιένα σχεδόν οποιονδήποτε αυτή τη στιγμή στο map. Παρόλο ειδικά που έρχεται από το jungle. Άμα είναι isolated, δεν υπάρχει πιθανότητα να μην μπορεί να το κάνει. Έχω την εντύπωση. Μην ξεχνάμε, όμως πως έχουν μοιραστεί τα gold λίγο περίεργα από πλευράς OMG. Μάλλον δεν είναι μοιρασμένα. Αυτό είναι το πρόβλημα για τους OMG. 4-1-0, όπως είπα και νωρίτερα, έχει ο Loveling. Πράγμα που σημαίνει ότι όλα τα gold από τα kills τα έχει ο ίδιος. Ενώ αντίθετα στους LMQ μοιράζονται άψογα ένα kill έχει ο Ζάου Μιζάου, ένα kill έχει ο Βασίλη. Ο Ackerman και ο Βασίλη προσπαθούν να πιάσουν τον Go-Going. Δεν ξέρουν όμως ότι τους περιμένει ένα death trap στο θάμνο όμοιο με αυτό που τους έκαναν οι ίδιοι στην αρχή του παιχνιδιού. Ο Ackerman για άλλη μια φορά πλασάρει. Αυτή τη φορά φαίνεται το tandem του flash είναι σωστό. Ο No Name έχει φτάσει εκεί πέρα. Φυσικά το Monsoon δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Σάουε Σάου από πολύ μακριά μπορεί να ενισχύσει. Ο Go-Going δεν κατάλαβα για ποιο λόγο μπήκε εκεί σε range του Tower και δίνει άλλο ένα kill. Ο Ackerman τελικά πέφτει δεν ξέρω πώς από το red buff. Είναι η απάντηση του Loveling. Το trade πηγαίνει 3-2 υπέρ των OMG. Ο Μόρ όμως έχει κάνει respawn. Ο Μόρ έχει κάνει respawn, αλλά δεν ξέρω αν προλαβαίνει. Αυτό το tower μου φαίνεται ότι θα περάσει στα χέρια των OMG. Όχι, είναι η απάντηση. Ζαν Γουιν Ζάο καθαρίζει με τη μία αυτό το minion wave και δεν επιτρέπει στο OMG να πάρουν και ένα tower. Νομίζω ότι και στο προηγούμενο fight για ένα kill βγήκαν οι OMG. Ακριβώς και οι OMG μιλώντας για αυτούς, από ό,τι φαίνεται ίσως έχουν πάρει το lead που χρειάζονται. Ζαν Γουιζάου με κουλ εδώ, ίσως το μοιάσει ο κουλ, όχι είναι η απάντηση, αντιλήφθηκε σε τι παναπλέξει ο Ζαν Γουιζάου και τραφήχθηκε σε ασφαλή απόσταση από αυτή την μπάλα. Έτσι ακριβώς όπως τα λες είναι η OMG στο 17ο λεπτό του παιχνιδιού έχοντας 2.500 ολόκληρο το gold advantage τους. Νομίζω ότι αυτό θα το δούμε και στα items ακριβώς, τα οποία θα κοιτάξουμε τώρα. Να δούμε πως ξόδεψαν το gold οι δυο ομάδες. Απ' τη μία έχουμε το Rondo Phages έτοιμο, όχι δεν έχουμε τίποτα έτοιμο γιατί πιάνε το Zhang Wen Zhao από τον Dada. Κουλ όμως είναι πολύ μακριά, δεν μπορεί να ακολουθήσει, οπότε μπορούμε κάλλιστα να συνεχίσουμε να αναλύουμε λίγο τα items. Rondo Phages λοιπόν, το μόνο ολοκληρωμένο μεγάλο item από πλευράς Go-Going. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε το Athena Holy Grail και τα δύο Donuts μαζί με την πότα για τον Ackerman. Στη μάχη του Jungle, εδώ είναι η τεράστια διαφορά που υπάρχει μέχρι στιγμής. Έχουμε όχι απλά Brutalizer, όχι απλά Lizard, αλλά και ολοκληρωμένο Hexdringer πάνω σε αυτόν τον Loveling, ο οποίος αν όχι Power Spike, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσω, πιο κόσμια αυτό το πράγμα που έχει φτιάξει πάνω στο Kha'Zix του, δεδομένου ότι βρισκόμαστε στο 18 λεπτό και είναι ζούγκλα, πράγμα που σημαίνει ότι δεν παίρνει lane minions πολλά. Έτσι είναι. Από την άλλη μεριά, φυσικά ο No Name προσπαθεί όσο γίνεται να κάνει catch-up. Έχει το Spirit of the Elder Lizard, δεν έχει το Sidestone. Δεν έχει πάει άσχημα ο No Name, απλά έχει πάει πάρα πολύ καλά ο Loveling. Έτσι είναι, στη μάχη του Midlane φυσικά τα items είναι περίπου όμοια με ένα παραπάνω Blasting Wand από ό,τι βλέπω στο inventory του Shao Wei Shao. Από την άλλη μεριά βέβαια οι bots είναι ολοκληρωμένες για τον full που τους χρειάζεται πιο πολύ από τον Midlane. Μαζεύονται πάλι στο top. Έχουν μαζευτεί πάλι στο top και φυσικά το sieging αυτού του tower είναι πάρα πολύ εύκολο. Για άλλη μια φορά λοιπόν οι OMG πολύ επιθετικά τρέχουν και ίσως να συνεχίσουν για το tier 2 εδώ πέρα. Δεν θα εκπλαγώ άμα το δω να συμβαίνει. Εγώ εκπλήζομαι πάντως που δεν βλέπω το Zhao Win Zhao να πηγαίνει ακριβώς εκεί που χρειάζονται defense ή LMQ. Αν αυτό γινόταν, δεν νομίζω ότι θα ήταν δυνατό στους OMG να πάρουν ούτε το πρώτο top tower. Αν βρισκόταν το Zhao Win Zhao και καθάριζε το wave, το ενώ πίσω από τα λόγια. Πολύ σωστή παρατήρηση και νομίζω ότι ήταν ακριβώς κατάλληλο το timing για να σχολιάσω αυτό που ήθελα να πω. Η LMQ μου φαίνεται ότι δεν παίζουν με τις strengths του Xerath όπως πρέπει. Ο Xerath είναι πάρα πολύ καλός σε τρία πράγματα. Το ένα είναι το poking της αντίπαλης ομάδας. Το δεύτερο είναι το tower sieging. Και το τρίτο είναι το tower defending. Έχουν αποκλείσει το τελευταίο από όλη την εξίσωση. Ο Shao Wei Zhao δεν είναι πουθενά κοντά στα towers τα οποία πέφτουν. Και αυτό έχει δώσει ρυθμό στους OMG. Έχει δώσει 4K gold advantage στους OMG. Ή έρχεται πάντα καθυστερημένος, λίγο αργότερα λοιπόν από ό,τι τον χρειάζονται. Το ίδιο λάθος νομίζω κάναν και οι Fnatic χθες.
ή προχθές, όταν ο Εξπέκε, προχθές ήταν, όταν ο Εξπέκε είχε επιλέξει και αυτός τον Ζέραθ, έκανε... Ω, Άκερμαν θα πιαστεί για ακόμη μια φορά στον αέρα, Σόκουεβ και Μορ και Άκερμαν λοιπόν πιθανότατα είναι νεκροί, πάει ο ένας, όχι, σώσε το Μορ, απολογισμός, ένα kill για τους OMG, οι οποίοι έκαναν για άλλη μια φορά πάρα πολύ καλό τραπ και νομίζω συμπίπτουν με το δράκο. Ναι, ναι, η αλήθεια συμπίπτουν με το δράκο. Έχουν κάνει time το δράκο και σίγουρα θα περάσει την κατοχή τους η LMQ από ό,τι φαίνεται. Κάνουν έδαφος, χάνουν αυτό το παιχνίδι μέσα από τα χέρια τους. Είχαν και δύο timer για το δράκο. Οι OMG ξέραν ότι η LMQ πρέπει να πλησιάσουν την περιοχή του δράκου κάποια στιγμή για να πάρουν position. Επέλεξαν ένα πολύ καλό σημείο, αλλά βουτάει ο Lovling. Ο Lovling είναι πάνω στον Lysine. Ο Name λοιπόν είναι πολύ χαμηλά, θα κλωτσίσει πίσω τον Lovling καθώς αυτός περνάει πάρα πολύ damage σε εκείνον. Σώζεται λοιπόν ο Name, αλλά ο Δράκος μάλλον θα περάσει στα χέρια των OMG, οι οποίοι είναι πιο ψηλά σε life από τους έρχεται LMQ. Έρχεται ο Ackerman και είναι full HP. Αυτό σημαίνει ότι οι OMG ίσως και να χάσουν το objective του Δράκου. Περίεργα τα πράγματα. Ο Ζάουιν Ζάου ίσως έχει πρόβλημα. Αποφεύγει το stun και κάνει flash για να το σκοτώσει. Μάλλον θα πεθάνει και ο Cool. Θα του δώσει το τελειωτικό χτύπημα τώρα. Τι λες για τον Δράκο? Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Κακέ ο Δράκος, αυτός ανήκει στους OMG. Αυτό που έχω να πω είναι τραγικό λάθος από τον Ackerman να κάνει face check για άλλη μια φορά μέσα σε περιοχή που δεν υπήρχε vision. Το δεύτερο είναι όταν βλέπεις έναν Zhaowei Zhao με το Xerath να μπαίνει σε melee range, κάτι πάει πάρα πολύ στραβά. Κάτι πάει πάρα πολύ στραβά. Σίγουρα αυτό εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρον οι OMG. Βούτυξαν όλοι σαν κοράκια πάνω του να τον φάνε και τα κατάφεραν. Και γιατί να μην το κάνουν? Άλλωστε είναι ένας immobile champion ο οποίος κάνει στον ουσία το ίδιο λάθος που έκανε και ο Ackerman νωρίτερα. Face check. Έτσι ακριβώς, face check λοιπόν και από τον Zhaowei Zhao. Οι LMQ φαίνεται ότι έχουν χάσει τον έλεγχο του παιχνιδιού τουλάχιστον από ψυχολογικής άποψης, διότι πάντοτε υπάρχει ένα late game για να του σώσει. Δεν υπάρχει αμφιβολία για το ποια από τις δύο ομάδες έχει το πλεονέκτημα του late. Ο Noname εδώ προσπαθεί να φαρμάρει και αυτός να μπουστάρει τον εαυτό του όσο γίνεται. Όμως έχει μείνει ήδη περίπου 2.000 gold πίσω από τον Lovling, παρακαλώ κακέ. 2K gold. Είπαμε πως ο Lovling είναι ένας πάρα πολύ καλός jungler και αυτό τώρα το βλέπουμε και σε πρακτικά, μάλλον σε αξία gold. 2K λοιπόν έχει ξεπεράσει τον αντίπαλό του τη δεδομένη στιγμή και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και το πόσο gold έχει μοιράσει στους υπόλοιπους OMG ο Lovling. Θυμίζοντας λοιπόν τους Fnatic νωρίτερα σήμερα, και οι LMQ συνεχώς χάνουν την πίεση του αγώνα, συνεχώς χάνουν έδαφος και από ό,τι φαίνεται ίσως και να μην μπορούν να σταματήσουν το τσουνάμι που λέγεται OMG, οι οποίοι φαίνεται ότι για άλλη μια φορά μπορούν να παίξουν το κινέζικο playstyle τους μέσα στο Summoner's Drift. Αυτό δεν θα κάνει καλό στα διαβατήρια των LMQ σε καμία περίπτωση. Πρέπει οι LMQ κάτι να κάνουν, πρέπει να ξυπνήσουν αν θέλουν να περάσουν στην επόμενη φάση. Στο quarter finals, δηλαδή στα πρώιμη τελικά, να τους δούμε τώρα όλους μαζεμένους. Πρέπει να αρχίσει να πιάνει δουλειά και ο Xerath του Zhaowei Zhao, ο οποίος πραγματικά μπορεί να βρίσκεται στο 1-1-1, αλλά δεν έχει κάνει και πολλά πράγματα μέσα στο Summoner's Rift. Έτσι είναι, ο Zhaowei Zhao θα πρέπει να αρχίσει να παίζει με τα strengths του Xerath. Ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο ήταν αυτός ο champion της επιλογής του. Δεν μπορώ να καταλάβω τι σκέφτονταν οι LMQ σαν composition να στήσουν απέναντι σε αυτή την OMG. Να στήσουν ένα sieging composition απέναντι σε μια OMG που άμα πάρει το ρυθμό του παιχνιδιού, άμα πάρει τον έλεγχο, άμα πάρει το early game, πραγματικά θα τους διαλύσει και δεν θα υπάρχει τρόπος να μπορέσουν να αμυνθούν οι LMQ, και αυτό βλέπουμε να συμβαίνει τώρα. Και μην ξεχνάμε ότι ο Xerath είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος, αν δεν πάρει αυτό το advantage και είναι η αντίπαλη ομάδα αυτή που έχει το advantage, ψιλοχάνει γύρω στο 50% του value του pick του στην ουσία. Νομίζω ότι το 50% είναι ένα αρκετά accurate νούμερο για να μην δώσω και παραπάνω κακέ. Δεν ήθελα να γίνω κακός. Δεν ήθελα παραπάνω. Να γίνω κακός. Ναι, αλλά καλός ή κακός. Έτσι είναι τα πράγματα. Ο Noname για άλλη μια φορά πάει για το face check. Oh, ο Lovling θέλει damage να τον εξαφανίσει. Το damage είναι πάρα πολύ από ό,τι φαίνεται. Ο Noname θα τη γλιτώσει όμως μαζί με αυτόν. Θα γλιτώσουν και το είναι οποιαδήποτε περίπτωση για smite contest OMG. Νομίζω ότι ο Βάρανος έχει ξεκινήσει. Δεν είχε χρόνο ο Noname να κάνει πραγματικά ούτε World Shield. Plus με τη μία μακριά από τον Lovling, ο οποίος του πέρασε απίστευτες ποσότητες. Damage ο Βάρανος έχει ξεκινήσει, αλλά τον... έτσι όπως ξεκίνησε, σταμάτησε κιόλας. Δεν θέλουν να ρισκάρουν κάτι εδώ πέρα οι OMG. Και πολύ λογικό το βρίσκω. Όταν βρίσκεται σε ένα τέτοιο σημείο το game που τους ευνοεί τόσο πολύ, βρίσκονται μπροστά 6K gold. Ένας λάθος Baron εδώ μπορεί να το γυρίσει τούμπα το παιχνίδι. Και οι LMQ είναι από τις ομάδες που εκμεταλλεύονται τα λάθη των αντιπάλων τους. Οπότε δεν βλέπω τον λόγο να ρισκάρουν εδώ οι OMG. Πολύ καλά κάνουν και σταματάνε το Baron κατά εμένα. Ποια είναι η συνταγή λοιπόν σε αυτό το σημείο για τους LMQ, τουλάχιστον κατά εμέ? Αφήστε τον Baron ήσυχο. Άμα δεν μπορεί με κάποιον τρόπο να κάνει κοντά στο Noname, δεν υπάρχει λόγος να ρισκάρουν εκεί πέρα να χάσουν περισσότερα άτομα. Μπείτε πίσω, κάντε απόλυτο defense στη βάση. Φέρτε το Xerath οπωσδήποτε πίσω. Ακριβώς. Από τους πύργους για να μπορέσει να κάνει defense και από εκεί πέρα καθυστερήστε μέχρι το late game.
ακριβώς έτσι όπως τα λες είναι και μην ξεχνάμε πως λόγω Ζέραθ κιόλας δεν μπορούν οι OMG να αρχίσουν κάποιο μπάρον όσο Ζάου Ιζάου είναι ζωντανός, γιατί απλούστατα θα κάτσει έξω από το pit και απλά θα βομβαρδίσει όλη την ομάδα του LMQ και έπειτα άμα αρχίσει ένα life έστω με τον μπάρον πάνω στα χέρια των OMG, στο οποίο οι OMG είναι πολύ low σε life, οι LMQ έχουν αρκετές πιθανότητες. Να δούμε τώρα τον Μορ, δέχεται το calling πάνω από τον Sun, αλλά μέχρι εκεί βέβαια περνάει αρκετό damage σε τα δύο target τους. Έτσι και ο Ντάντα τώρα έχει έρθει για να ενισχύσει λίγο, οπότε το Vision Control για άλλη μια φορά περνάει στην κατοχή των OMG. Το top είναι το tower που ψάχνουν οι OMG και αυτή τη φορά Zhang Wenzhao σπαταλά την ult, θα πω εγώ. Και χωρίς λόγο, γιατί πραγματικά κακιά δεν μπορεί να καθαρίσει αυτό το minion wave. Νομίζω ότι ο πύργος θα πρέπει να πάει για τους OMG, όχι τώρα που γύρισε ο Zhang Wenzhao και περνάει πάρα πολύ harassment. Μπορούν κατά κάποιον τρόπο να κάνουν defense οι LMQ, τώρα το θυμήθηκαν μετά από τόση ώρα. Κάει αργά παρά ποτέ όμως. Έπρεπε να χάσουν 3 towers αρχικά για να θυμηθούν πως έχουν Zhao Wenzhao πάνω σε Xerath, ο οποίος μπορεί να κάνει ακριβώς αυτό το πράγμα που είδαμε. Είδαμε έναν θεωρητικά καταδικασμένο πύργο να τον σώζει μέσα σε δευτερόλεπτα. Τώρα ο No Name παίζει λίγο με τη φωτιά εκεί πέρα, αλλά ούτε ο Gogoing ούτε ο Sun του πέρασαν κάποιο damage. Έφυγε ο Zhao Wenzhao, για άλλη μια φορά βρίσκεται στο mid. Λόβλινγκ ταυτόχρονα και 3 άτομα τον OMG. Λόβλινγκ ταυτόχρονα στερεί αυτό το μπλεμπ του Zhao Wenzhao. Θέλω να σας πω πόσο σημαντικό είναι αυτό το μπλεμπ για αυτόν, καθώς αν χαλάει όλο το μάνα στο να καθαρίζει τα waves, κάποια στιγμή πρώτον θα το τελειώσει και δεύτερον, άμα γίνει engage, δεν θα είναι σε θέση να παίξει όλο το skill set. Είναι κάτι ακόμα χειρότερο από αυτό, κακιά. Έστω και άμα έχει τα απαραίτητα μάνα, δεν έχει τα cooldowns για να καθαρίζει waves και να περνάει POC τόσο συχνά όσο θα ήθελε. Ακριβώς, βέβαια έχει το Athenian Holy Grail, το οποίο δίνει αρκετό cooldown reduction, αλλά σίγουρα με ένα bleb buff σχεδόν το μάξαρε. Ακριβώς, πηγαίνει κοντά στο 35% νομίζω cooldown reduction. Άμα θεωρήσουμε βέβαια ότι το καλύπτει και από τα runes, πιάνει το maximum 40 κακιά. Ακριβώς. Να δούμε τώρα τους LMQ, ίσως ψάχνουν κάποιο engage. Βέβαια με τον Σέρα στο composition τους, το ξερό engage δεν νομίζω πως είναι η απάντηση που ψάχνουν. Οι LMQ τουλάχιστον παίρνουν το πλεονέκτημα μπροστά από το Βαρόνο. Φυσικά και το ξερό engage δεν τους συμφέρει σε καμία περίπτωση. Ο Σέρα δεν μπορεί να περάσει τόσο μεγάλο DPS στο teamfight όσο μπορεί να κάνει πριν και μετά από αυτό. Πάρα πολύ σωστά. Ένα calling misclick. Ένα calling misclick. Κανείς δεν ξέρει γιατί. Δεν νομίζω πως εξηγείται κάπως αλλιώς πέρα από misclick. Ναι. Εκτός αν είδε φαντάσματα εκεί πέρα και αποφάσισε να το σκοτώσει ή αν παίρνει τίποτα περίεργα. Ο Σαν δεν νομίζω κάτι τέτοιο, όχι τουλάχιστον πριν το μάτς του παγκοσμίου. Έτσι είναι, για άλλη μια φορά λοιπόν οι LMQ είναι πάρα πολύ αργοί στο να προστατεύσουν ένα πύργο τους και από ό,τι φαίνεται και αυτός θα πέσει πάρα πολύ χαμηλά. Αρκεί ένα και μόνο άτομο τον OMG με 3-4 όταταξ για να τον ρίξει σε ανύποπτο χρόνο. Ακριβώς, και μην ξεχνάμε ότι όσο καλός και αν είναι ο Zhao Wenzhao στο να καθαρίζει τα wave, ο Xerath μάλλον, όχι ο Zhao Wenzhao, όσο καλός και αν είναι ο Xerath στο να καθαρίζει τα wave, ένας δύο tower και αυτό και το top σε τόσο low HP δεν μπορούν να γίνουν defend. Για άλλη μια φορά Drake Control από τους OMG, οι οποίοι φαίνεται να ελέγχουν ολόκληρο το Summoner's Drift και οι LMQ δεν μπορούν να αντιδράσουν. Νομίζω όμως ότι είναι σωστό το call τους να μην προσπαθήσουν να κάνουν contest. Ένας δράκος δεν αξίζει το ρίσκο του να χάσουν το game by default. Πρέπει αλλά να χρησιμοποιήσουν πίσω, πρέπει να καθυστερήσουν για το late game. Το θέμα είναι όμως ότι ίσως και να μην τα καταφέρουν. Ίσως και να μην τα καταφέρουν, γιατί μπορεί να μην έχει τόσο σημασία για τους LMQ αυτός ο δράκος. Έχει όμως για τους OMG, οι οποίοι από το πουθενά και πάρα πολύ εύκολα παίρνουν ακόμη 1000 gold μοιρασμένα σε όλο τους το team. 7.000 είναι το συνολικό πλεονέκτημα των OMG μέσα στο Summoner's Drift και νομίζω ότι για μια κινέζικη ομάδα είναι κάτι παραπάνω από δώρο Θεού. Ακριβώς έτσι όπως τα λες είναι Ace. Είμαι πολύ περίεργος να δω πώς και αν οι LMQ θα αντιδράσουν και θα αλλάξουν αυτό το παιχνίδι. Αυτό το κόλπο Μορ και No Name το έχουμε δει να γίνεται δεύτερη νομίζω συνεχόμενη φορά. Δηλαδή το να μπαίνει μέσα από πίσω από τον Baron με W. Κανείς δεν το είπε βέβαια να δεχτεί και να hit από τον Baron. Έκανε για ποιο λόγο το χρησιμοποίησε δεν ξέρω. Γιατί για το attack speed που παίρνει να σπάσει πιο γρήγορα το. Μπορείς να χρησιμοποιήσει το Q θα μου πεις, αλλά anyway. Αμεληταίο γεγονός το ένα hit στον Baron, τουλάχιστον σε αυτό το σημείο, γιατί έχουμε δει άλλα hit από Baron πολύ πιο τραγικά. Όπως το Cyanide χθες ή προχθές κάνει flash μέσα στον Baron ή κάνει flak and drag μέσα στον Baron και βαράει και τον Baron. Και παραλίγο να πεθάνει, πραγματικά μείνει στο 100 HP. Anyway, οι ρυθμοί έχουν πέσει πάντως. Οι ρυθμοί έχουν πέσει και γι' αυτό το λόγο έχουμε πέσει λίγο και εμείς εδώ πέρα στα InSpot πανόρμου, καθώς περιμένουμε πραγματικά να ξεσπάσει η καταιγίδα μετά αμέσως από την ηρεμία η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή στο στάδιο της Σιγκαπούρης. Αν ο Assassin που ακούει στο όνομα Lovelink από ένα ολόκληρο skill set δέχτηκε τόσο damage στο tank της ομάδας, δηλαδή ο Gogoing δεν θα δείχεται τίποτα. Κανείς δεν ξέρει. Θα πρέπει να περιμένουμε να το δούμε η αλήθεια. Είναι στην πράξη. Πάντως, αν ο Zhao Wenzhao καταφέρει να περάσει αρκετό χάρασμα πριν από κάποιο πιθανό teamfight, νομίζω ότι οι LMQ θα μπορέσουν να το κερδίσουν. Αυτό είναι το καλό του να έχει ένα τόσο καλό poker στην ομάδα. Ακριβώς, μιλάμε για έναν Xerath ο οποίος δείτε
πόσο μεγάλο range έχει και πλέον εκτός από range με αυτό το inventory που έχει, δηλαδή με το Death Cap, το Athens and Holy Grail, τα Penetration Boots και το Arcanidom με το Doran's Ring, σκάει και πάρα πολύ damage πέρα από το range που έχει. Ωστόσο, για άλλη μια φορά, πρώτη σε όλα τα rotations οι OMG τελειώνουν άλλον ένα πύργο, αυξάνουν κι άλλο τη διαφορά τους και οι LMQ από ό,τι φαίνεται έχουν στήσει αμυντικό μέτωπο. Go going πάνω στο Βασίλη. Βασίλη, το χρησιμοποιείται πάνω το Wild Growth. Είναι πολύ χαμηλά, αλλά έχει πιαστεί τώρα ο Go-Going. Δεν μπορούν όμως, δεν έχουν το damage οι LMQ για να σπάσουν το Go-Going, να κόψουν λοιπόν αυτό το δέντρο. Ειδικά χρησιμοποιήθηκε και το Wild Growth από πλευρά Ackerman πάνω στον. Και το Summoner Flash του Ackerman και το The Box Kaki. Αυτό σημαίνει ότι οι OMG έχουν πλεονέκτημα πολλών cooldowns και μπορούν και να ξεκινήσουν τον Baron. Γι' αυτό μάλλον ξεκινάνε τον Baron, ή μάλλον κάνουν πως ξεκινάνε τον Baron, αλλά αυτό το Ward, αυτό ακριβώς το Ward που είναι πάνω τον Go-Going αυτή τη στιγμή, προδίδει όλο το ύπουλο σχέδιο των OMG. Έτσι ακριβώς, και νομίζω ότι για πρώτη φορά οι LMQ ανακάλυψαν ότι μπορούν να σκαουτάρουν όχι απαραίτητα με τον OMG. Κι όμως ο Νόουνεμ πιάνεται εκτός θέσης νεκρός. Και είναι νεκρός. Για ποιο λόγο κακία δεν χρησιμοποίησαν άλλο ένα Living Artillery του Βασίλη για να σκαουτάρουν τον Baron οι LMQ και χρησιμοποίησαν το ίδιο το κορμί του Νόουνεμ, ο οποίος πεθαίνει, δεν υπάρχει πιθανότητα smite. Αυτός είναι απευθείας δράκος για τους OMG. Baron εννοεί Ace, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Τα λάθη είναι πάρα πολλά κακέ. Δεν είμαι σίγουρος αν θα κάνουν τον Baron εδώ πέρα οι OMG. Φοβούνται πάρα πολύ τον Zhang Wenzhao και εγώ θα το φοβόμουν στη θέση τους. Όταν στην αντίπαλη ομάδα υπάρχει είτε Ziggs είτε Zerath, δεν είναι τόσο εύκολη υπόθεση ο Baron και το βλέπουμε. Έχουν χάσει το smite τους οι LMQ και οι OMG παρόλα αυτά δεν τολμούν να αρχίσουν τον Baron, γιατί μπορεί κάλλιστα από τεράστια απόσταση, από απόσταση ασφαλείας αν το θες ακόμη καλύτερα, μπορεί ο Zhang Wenzhao να τους καταστρέψει. Όντως μπορεί να υπάρξει ένα τέτοιο πιθανό challenge, έχεις απόλυτο δίκιο. Έχουμε δει άπειρα throws στον Baron, δεν θέλω να δω ακόμη ένα. Όντως, και ειδικά από κινέζικη ομάδα που είναι και πάρα πολύ επιρρεπής αυτό. Και εκεί έπρεπε να παίζουν και οι περσινοί κομμεχάγενοι, η αλήθεια. Ωστόσο, κακέ, για άλλη μια φορά θα επιμείνω στα πολύ μεγάλα λάθη. Βλέπουμε εδώ πέρα τον Νόουνεμ, ο οποίος καθαρίζει Ward. Το ξέρουν οι αντίπαλοι ότι το Ward αυτό έχει καθαριστεί. Ξέρουν πού πηγαίνει ο Νόουνεμ και παρόλα αυτά πηγαίνει να σκαουτάρει μπροστά από τον Baron. Τα λάθη είναι απαράδεκτα και από αυτόν και από τον Ackerman σε αυτό το παιχνίδι των LMQ και στην πλειοψηφία των παιχνιδιών των LMQ. Νομίζω ότι οι δύο πιο αδύναμοι παίχτες τους πρέπει να είναι αυτοί. Πρέπει να είναι ο Νόουνεμ και ο Ackerman. Όχι τόσο για τα mechanics τους μέσα στο Summoner's Rift, όσο για την κρίση τους σε διάφορες καταστάσεις. Κρίνουν τις περισσότερες φορές λάθος. Πάρα πολύ σωστά τα λεγόμενά σου, Ace. Άλλο ένα Outer Turret έπεσε, το πρώτο τελευταίο. Όχι, το τελευταίο Outer Turret των. Όχι, τώρα θα πέσει το τελευταίο. Εντάξει, μέσα είσαι. Βιάστηκα λίγο. Αλλά αν συνεχίσουν έτσι τα πράγματα, μάλλον όντως θα πέσει και το τελευταίο. Βασικά, μαζεύτηκαν οι LMQ και ο Zhang Wenzhao αυτή τη φορά. Προσέκριψη όλων μας βρέθηκε στην άμυνα αυτού του πύργου, αλλά αυτή τη φορά δεν χρειάζεται κιόλας. Ακριβώς, κατά πόσο αξίζει κιόλας, κανείς δεν ξέρει. Ο Νόουνεμ προσπαθεί να φαρμάρει και δεν ξέρω ακριβώς σε ποιο σημείο του Λυσίν θέλει να φτάσει. Δεν θα υπάρξει κανένα από εδώ και πέρα στο οποίο ο Λυσίν θα γίνει δυνατότερος. Πάρα πολύ σωστά. Το μόνο που μπορεί να προσφέρει ο Νόουνεμ στην ομάδα του είναι το Dragon's Rage. Είναι το kick λοιπόν. Που μπορεί να κάνει την position κάποιο value target όπως είναι ο Cool, όπως είναι ο. Ο Σαν, αλλά συγχώρεσέ με κακέ, άμα κάνω λάθος, δεν υπάρχει initial DPS, δεν υπάρχει initial burst damage από την LMQ προκειμένου να μπορέσουν να σκοτώσουν ένα target στο οποίο θα γίνει. Θα πέσει θύμα του insect play του Nonem. Το οποίο σημαίνει ότι ο Nonem μπορεί να χρησιμοποιήσει τον Dragon's Rage μόνο αμυντικά. Και όταν μπορεί να το χρησιμοποιήσει βασικά όντως αμυντικά για να διώξει τον Lovelink από τον Βασίλη, που λογικά αυτό θα είναι το target του Lovelink από εδώ και πέρα στο παιχνίδι. Μην ξεχνάμε όμως και τον Ackerman που απλά πατώντας το Wild Growth δίνει μια ανάσα ζωής και αυτό στο Ιντικάριτο. Οπότε το στοίχημα εδώ για την LMQ, ακούει το όνομα Βασίλη. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Late game και Βασίλη σε 6 items. Κακέ, νομίζω ότι είμαστε ούτε καν τα insect plays από τον Nonem δεν πρόκειται να το σώσουν και όπως είπες και εσύ ακριβώς είμαστε στο 33, έχουμε ακόμα πάρα πολύ ώρα για το late game. OMG, άλλη μια φορά ο Δράκος πλέον φαντάζει τυπική διαδικασία. Πραγματικά 3 στους 4 πρέπει να είναι ο απολογισμός, αν όχι 4 στους 5. Δράκος υπέρ προφανώς των OMG, ο πρώτος είχε περάσει αν θυμάστε στα χέρια των LMQ, 4 στους 5. 4 στους 5 λοιπόν έχουν περάσει στα χέρια των OMG. Αυτή τη στιγμή έχω την εντύπωση ότι OMG... Για άλλη μια φορά καλύτερο rotation, θα πάρουν και τον πύργο κάτω. Πραγματικά, όντως, πολύ καλά rotations έχουν δείξει OMG. Δεν το περιμέναμε η αλήθεια. Είδε, περίμενα καλύτερα rotation από τους LMQ λόγω... Όχι, πολύ καλά rotation. Λόγω NALCS. Αλλά, ναι, θα έπρεπε οι LMQ τουλάχιστον να μπορούν να συμβαδίσουν. Φαίνεται ότι δεν είναι στο 100% της απόδοσης τους αυτό το παιχνίδι. Και εγώ θα τολμήσω να πω ότι δεν είναι ούτε στο 50. Άμα δεν είναι ούτε στο 50, τότε δεν έχουν πιθανότητες η αλήθεια είναι να προκριθούν. Απ' την άλλη, OMG βρίσκονται σε μια κατάσταση αυτή τη στιγμή. Βλέπουν πραγματικά
το quarter finals μπροστά τους. Απλά είναι λίγα εκατοστά μακριά από το να το αγγίξουν. Το θέμα είναι τώρα πως αν κάνουν το παραμικρό λάθος από εκεί που είναι όντως μπροστά τους, θα εξαφανιστεί και θα είναι παρελθόν. Ο Μόρ θα κάνει αυτό το face check. Όχι, δεν θα κάνουν το ίδιο λάθος δύο φορές. Δες πόσο damage όμως πέρασε στον Dada. Χωρίς να το φορτίσει και πλήρως το Q. Ο Dada εννοείται ότι φυσικά μπορεί να δεχτεί πάρα πολύ DPS, δεν έχει καθόλου αμυντικά στα τσεπάνω του. Έχει ένα λίγο challenge. Magic resist από το challenge το οποίο το κάνει τώρα Mikalis Crucible, αλλά ακόμα και αυτό όλα τα resistances συνήθως δεν είναι πολύ effective άμα δεν έχεις αρκετό maximum HP και δεν έχει κάτι τέτοιο Dada. Πραγματικά βλέποντας μια γρήγορη ματιά στα στατιστικά, το μόνο lane που βλέπω να υπερέχει τον LMQ από τους OMG είναι αυτό το bot lane. 1-1-6-275 CS για τον Sun, απ' την άλλη 2-0-2 για τον Βασίλη, 254 CS. Αυτά τα 20 κρυπάκια η αλήθεια είναι δεν κάνουν τη διαφορά, αλλά μην ξεχνάμε πόσο gold έχει πάρει ο Sun από αυτούς τους 4 ολόκληρους δράκους και από όλα αυτά τα tower, μην ξεχνάμε 6 τα tower για τους OMG, 1 τα tower, το tower για τους LMQ. Αυτό πονάει σίγουρα τις τσέπες των LMQ. Τουλάχιστον το power spike είναι με το μέρος του Βασίλη και είναι το μοναδικό πράγμα, όπως είπες και εσύ, που είναι με το μέρος των LMQ σε αυτό το παιχνίδι. Για να δούμε αν όντως θα καταφέρει να κάνει διαφορά. 35ο λεπτό μέσα στο Summoner's Drift. Πλησιάζουμε προς το late game που ο Βασίλη θα γίνει πάρα πολύ δυνατός. Για να δούμε αν αυτό μπορεί να αλλάξει κάτι. Όπως είπες και εσύ, το παραμικρό λάθος από τους OMG μπορεί και να τους στοιχήσει το παιχνίδι. Είχαν χάσει τελείως vision εδώ πέρα και ο Zhao Winzhao δοκίμασε ένα ulti για να ξέρει να κερδίσει το χαμένο του vision. Το πρόβλημα τώρα είναι αν ο Nonim κάνει το αυτοκτονικό play να βρεθεί εκεί μπροστά και πεθάνει και χάσουν το smite, δεν έχουν ούτε την ulti του Zhao Winzhao να φοβούνται πλέον οι OMG. Teleport όμως έχουμε και έχουμε όντως engage πίσω, τραβιούνται γρήγορα η LMQ. Έχει home guards αυτός ο going, αλλά δεν έχει μόνο going going. Και αυτό ο Loveling μπαίνει μέσα και τώρα πλέον από ό,τι φαίνεται με αναπτερωμένο ηθικό. Όλοι οι OMG ξεκινούν αυτό το βαρόνο. Το κάνουν. Ο Nonim πλησιάζει προς τα εκεί. Όλοι οι LMQ βρίσκονται εκεί. Μπορεί να υπάρξει αυτοκτονικό dive. Μπορεί να πέσουν καμικάζι μέσα. Όλοι οι LMQ πέφτει μέσα. Ο Nonim δεν υπάρχει περίπτωση να καταφέρει να το κλείσει. Ο Loveling τον ακολουθεί όμως. Περισσότερα. Ο Βασίλη βρίσκεται εκεί πέρα. Δέχεται πάρα πολύ την πίεση από το Kaling. Ο Βασίλη είναι νεκρός. Νομίζω ότι αυτό θα είναι ένα σίγουρο πλεονέκτημα για τους OMG. Ίσως να σημάνει και το game. Είναι όντως ένα σίγουρο πλεονέκτημα, γι' αυτό ο Loveling δεν χάνει τίποτα σε αυτό το game. Δεν χάνει Baron, δεν χάνει Draco, δεν χάνει τίποτα. Ο Sun όμως έχει πιαστεί από τον Morph, περνάει κάποιο damage ο Zhao Winzhao. Πολύ χαμηλά αυτός ο Sun, φεύγει πίσω, υπάρχει και ο Dada. Τον τραβάει μέσα στο tower. Wild Growth στον αέρα, ο Gogong στον αέρα και ο Zhao Winzhao. Shockwave θα το σκοτώσει, ο Gogong τα κάρει τα πάντα. Ο Morph θα είναι ο επόμενος και ίσως ακολουθήσει. Ο Ackerman θα ακολουθήσει και κάπου εδώ το game πρέπει να τελειώσει. Οι OMG μάλλον βρίσκονται στο quarter final. Η Αμερική ήταν αγκαλιά με το να περάσει τρεις ομάδες στην επόμενη φάση, από ό,τι φαίνεται όμως. Κάτι έχουν να πούνε από το region της Κίνας, από το LPL. Για αυτό οι OMG φαίνεται ότι με ένα πάρα πολύ aggressive παιχνίδι κερδίζουν μια αποσυντονισμένη LMQ, μια πολύ κακή LMQ σε αυτό το παιχνίδι, και δικαίως εξασφαλίζουν τη δεύτερη θέση και περνάνε στα quarter finals. Στο Nexus θα πέσει, όλα τα υπόλοιπα ανήκουν στην ιστορία.